Τώρα εγώ έχω απλό θέμα, το οποίο έχει μόνο μια συστάσεις μιας γραμμής. Αλλά για συστάσεις μιας γραμμής, από τις προηγούμενες οδηγίες μέχρι και τώρα, δεν νομίζω ότι, ίσως τα μακροχρόνια χωρίς το διαφοροσκονικό κάπως να μπορεί να πλησιάσει το τυμπέλι που έχει αυτά τα φτωχά στοιχεία, το ασβέστιο και τη βιταμίνη D. Είμαι σίγουρος. Συνέδρια, εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες στο διαδίκτυο, στα περιοδικά, συνεχώς, όλα αυτά τα χρόνια, για δύο γραμμές που θα σας πω στο τέλος τι πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος από ασβέστιο και βιταμίνη D. Γιατί άραγε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ίσως άβυσος η ψυχή των ανθρώπων για αυτό το θέμα. Γι' αυτό και δεν διανοήθηκα να σας παρουσιάσω μελέτες που να στηρίζουν αυτό το τυμπέ, γιατί βέβαια δεν μπορεί να, θα σας έρθει όμως κάτι, δεν μπορεί να φύγετε από εδώ μέχρι το απόγευμα θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το τυμπέ. Επόμενος, εντάξει, θα σας πω ότι όσον αφορά τη βιταμίνη, γιατί υπάρχουν δεδομένα αντικρουόμενα και υπάρχουν αμφισβητήσεις και για τις δύο καταστάσεις, και για τα δύο στοιχεία, και για το βιταμίνη D και για το ασβέστιο. Αν πάρουμε την βιταμίνη D, το ερώτημα είναι ποια είναι η βέλτιστη δόση της βιταμίνης D η οποία ωφελεί έναν το μυοσκελετικό σύστημα ενός ανθρώπου ή εναλλακτικά, εάν έχει κανείς δυνατότητα μέτρησης του επίπεδου της βιταμίνης D, της 25-63, ποιο είναι το επίπεδο πάνω από το οποίο πάλι έχει την βέλτιστη ωφέλεια στον οργανισμό. Το debate αυτό οδηγήθηκε δηλαδή από δύο μεγάλους από δύο οργανισμούς. Ο αρχηγός στην Αμερική και στον Καναδά είναι αυτό που ονομάζεται Institute of Medicine, το οποίο στην ουσία αυτό καθορίζει για όλα τα γνωστοιχεία τι πρέπει να πάρει το Αμερικάνικος πληθυσμός και ο πληθυσμός του Καναδά, όχι μόνο βέβαια το ασβέστιο βιταμίνη D από εμείς, αλλά για όλα. Αλλά υπήρξε απ' την άλλη μια υψηλού κύρους εταιρεία, η Endocrine Society, American Endocrine Society, η οποία είχε διαφωνίες σε αυτό το θέμα και για τις οδηγίες που έχουν δώσει. Και έτσι πάνω σε αυτή την ιστορία ξεφτυλίχθηκε όλο αυτό το θέμα. Και προς το κείμενο μέσα περιγράφω τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν. Να σας πω ότι όσον αφορά και στα δύο θέματα διαφωνούν. Η μεν Αμερικάνικη Ενδοκρινολογική Εταιρεία θεωρεί ότι ως όριο στόχος της βιταμίνης D ήταν 30 νάνογραμμα ανά ml και ότι οι δόσεις που πρέπει να πάρει κανείς για να φτάσει αυτό το επίπεδο είναι πάνω από, οπωσδήποτε πάνω από 1000 μέχρι 2000 μονάδες μελισσίως. Το Institute of Medicine και εμείς συγκλίνουμε προς αυτή την απόφαση έχουν διαφορετική άποψη. Θεωρούμε ότι πρώτον, πάνω από 20 νάνογραμμα ml βιταμίνη D είναι μια βέλτιστη δόση η οποία ωφελεί την πλειοψηφία των πληθυσμών. Προσέξτε, αναφερόμαστε σε όλο τον πληθυσμό, σε όλους τους πληθυσμούς, δεν αναφερόμαστε σε εξατομικευμένη αντιμετώπιση ασθενών που έχουν παθήσει, είναι άλλο πράγμα, μιλάμε για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Επομένως, πάνω από 20 νάνογραμμα, δηλαδή το ερώτημα είναι, έχει κανείς ωφέλεια αν η δόση από 20 σε 30 νανογραμμ έχει καλύτερη ωφέλεια αν κάνει αυτό στους ασθενείς του. Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν η Αμερικάνικη Ενδοκρινολογική Εταιρεία ότι αν ένας άνθρωπος αυξήσει τα επίπεδα της βιταμίνης D από 20 σε 30 νανογραμμ έχει κάποια σημαντική ωφέλεια. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν κάποια ωφέλεια σε ορισμένες παραμέτρους, δεν θέλω να σας αφήσω τώρα, αλλά όλες δυστυχώς αμφισβητήθηκαν. Και έτσι, αυτό που καταλήξαμε εμείς είναι ότι δεν υπάρχει τη στιγμή ωφέλεια να υποστηρίξουμε αυτό το πράγμα. Επομένως, όσον αφορά τα επίπεδα της βιταμίνης D, θεωρούμε ότι τα 20 νανογραμμ είναι ένα επίπεδο το οποίο κανείς θα πρέπει να έχει στο ασθενής του ή πάνω από 20 νανογραμμ είναι μια φυσιολογικά επίπεδα. Και πώς θα το κάνει αυτό, εάν η δόση που θα χρησιμοποιήσει, παρότι και εδώ είναι εξετομία, είναι γύρω στα 800 έως 1000 μονάδες ημερησίως. Προσέξτε, γιατί αυτό δεν γίνεται σύγχυση, το επαναλαμβάνω.
Γιατί μπορεί να ασχολείται να μου πείτε, μα εγώ έχω έναν ο οποίος έχει βιταμίνη D 4, 5, 2. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες παθήσεις, που πρέπει να βάλετε τη διάγνωση και ο τρόπος τυπλοποίησης είναι διαφορετικός. Και γι' αυτό σε ένα μεγάλο σημείο το debate, αυτό που υπήρξε ήταν και ψευτό debate με την έννοια ότι η μεν ενδοκρινολογική εταιρεία απευθύνεται κύρια σε ομάδες κινδύνου που έχουν έλλειψη βιταμίνης D και γι' αυτό έχει διαφορετικά, ίσως συστήνει πιο αυξημένα επίπεδα, ενώ το Institute of Bench αναφέρεται στην ικανή υγεία όλων των Αμερικάνων και των κατοίκων του Καναδού που γι' αυτό είναι πιο συντηρητική. Προς την άποψη αυτή βέβαια όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες συγκλίνουν, δηλαδή το SEO, ο IOF, δηλαδή 20 νανογράμμα από 800 με 1000 και καθοδηγούνται βέβαια από τη σοφία του Ρόζερ Μπουγιόν, για μένα είναι ο Ευρωπαίος που έχει τη μεγαλύτερη σοφία σε αυτό το θέμα και πρέπει να τον ακούμε γιατί έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία της βιταμίνη D, αν δείτε το τι δημοσίευε το εργαστήριο που είναι εκτός οδηγιών τώρα, είναι αυτό. Τώρα, το δεύτερο σημείο είναι βέβαια το ασβέστο, γιατί και αυτό προέκυψε πάλι τα χρόνια αυτά τις προηγούμενες. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι λεβέντες οι οποίοι αμφισβήτησαν την ευεργετική δράση του ασβεστίου όσον αφορά το καρδιακό σύστημα. Επομένως, εδώ είναι πράγματι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ hot και ήδη στην κλινική πρακτική υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Το συμπέρασμα που μπορώ να σας πω είναι πρώτο, ότι η πιθανή και όχι αποδεικμένη επίδραση αρνητική του ασβεστίου στο καρδιακό σύστημα, το οποίο δεν έχει αποδειχθεί αλλά είναι αποτέλεσμα κάποιων μελετών και υπάρχουν άλλες μελέτες που το αμφισβητούν, αφορά τη μονοθεραπεία του ασβεστίου. Εμείς, χουμάτρες, εμείς στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, δεν κάνουμε μονοθεραπεία ασβεστίου. Κάνουμε ασβέστιο, δίνουμε στους ασθενείς μας ασβέστιο και βιταμίνη D. Αν λοιπόν πάρεις αυτή την πλευρά του προβλήματος, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Κανείς δεν έχει δείξει ή αμφισβητούμε να έχει δείξει ότι η χωρίς ασβεστίου και βιταμίνη D έχει αρνητική επίδραση του καρδιακού σύστημα. Επομένως, γι' αυτό το θέμα νομίζω που είναι κυρίαρχο τα πράγματα είναι καθιστικά. Βέβαια υπάρχουν όσον αφορά όχι την διατροφή του ασβεστίου αλλά τα συμπληρώματα ασβεστίου που κάνουμε. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα της κακής συμμόρφωσης από το γαστρικό σύστημα και σε δόσεις πάνω από 2.000 μίλιγραμμα, πάνω από 2 γραμμάρια, μια μικρή αύξηση της νευρολιθίασης. Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτά, θεωρούμε ότι η χωρίς του ασβεστίου είναι 1000 με 1200 μιλιγράμμα την ημέρα και βιταμίνη D 800 μονάδες σε ηλικιωμένο σας και λόγω σε αυτές τις δόσεις επιφέρει μείωση των μη σπονδυλικών καταγμάτων και ένα επιπρόσθετο σημείο το οποίο και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση αλλά εμείς θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο είναι το μυϊκό σύστημα. Θεωρούμε λοιπόν παρότι υπάρχουν μελέτες που αμφισβητούν εάν η βιταμίνη D ή η συγχωρήτηση ασβεστίου και βιταμίνης D μειώνει τις πτώσεις, όμως εμείς θεωρούμε ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ της ευεργετικής επίδρασης στο μυϊκό σύστημα, επομένως πιθανόν να μειώνει τις πτώσεις. Τώρα, οι συστάσεις είναι 1000 με 1200 μιλιγράμμα και 800 μονάδες ημερησίως για όλους και εδώ θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή δεν υπάρχει καμία μελέτη που να μπορεί να αποδείξει αξιόπιστα τη διαφορετική δράση των δύο στοιχείων ξεχωριστά. Δηλαδή, μελέτες που έχουν αναλύσει με μόνο βιταμίνη D δεν έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα, μελέτες που έχουν μόνο με ασβέστιο δεν έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα. Επομένως, αυτή εδώ είναι η συστάση ότι δεν συνιστούμε μόνο θεραπεία με ασβέστιο ή μόνο με βιταμίνη D. Και ναι, σωστό. Σωστό. Επίσης, στο κείμενο μέσα θεωρούμε, δεν το έχουμε βέβαια στις συστάσεις, ότι οι μεταγωγές της βιταμίνης D έχουν χαμηλή πλέον αξιοπιστία και μελέτες που να μπορούν να συσταθούν για μείωση, για βελτίωση ή μείωση των καταγμάτων. Υπάρχουν κάποιες μελέτες από το παρελθόν μικρού αριθμού που είχαν δείξει μια μείωση ίσως με αμφισβητούμενο τρόπο στατιστικό των σπουδικών καταγμάτων. Επομένως, εμείς δεν κάνουμε σύσταση πλέον ότι η μεταγωγή της βιταμίνης D
μπορούν να είναι φάρμακο εκλογής για την θεραπεία της μεταψωτικής οστεοπόρωσης στην Ελλάδα. Μπορούν βέβαια οι ενδείξεις τους είναι για άλλες μεταβολικές παθήσεις, όχι όμως στην ουδοριστική οστεοπόρωση. That's all.